ξέρετε, ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε συνέντευξη τύπου που έδωσε το απόγευμα δήλωσε ότι οι απεργίες πρέπει να τελειώσουν. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, εφαρμόζοντας το Σύνταγμα και τους νόμους, να προστατεύσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστρατεύσεις στους απεργών, μιλώντας με σκληρή γλώσσα για τους συνδικαλιστές, τους οποίους κατηγόρησε για κατάχρηση δικαιωμάτων. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής του κατά πλειοψηφία στην αρμοδία κοινοβουλευτική επιτροπή. Η συζήτηση επί των άρθρων θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί, αφού προηγουμένως ακουστούν και οι απόψεις των εκπροσώπων της ΓΕΣΕ, της ΑΔΕΔΗ και της ΟΤΟΕ. Οι αντιδράσεις όμως στο νομοσχέδιο συνεχίζονται με ένταση. Η ΟΠΔΕΗ απεφάσισε παράταση της απεργίας της και η ΑΔΕΔΗ εξήγηλε νέα 48 ώρια απεργία για την ερχομένη Πέμπτη και Παρασκευή. Αύριο θα συνεδριάσει ολομέλεια της ΓΕΣΕ με θέμα τις περαιτέρω απεργιακές κινητοποίησεις. Η ΟΤΟΕ απεφάσισε παράταση της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων έως και την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή επίσης θα απεργήσουν και οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αύριο πάντως θα κινηθούν κανονικά τα λεωφορεία της ΕΑΣ, τα τρόλεϊ, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και τα πράσινα λεωφορεία. Κατά συνέπεια επανέρχεται σε ισχύ το περιοριστικό μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Παραιτήθηκε από την υποψηφιότητα του Δήμαρχου Αθηναίων ο τέος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναγνωστόπουλος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος ανεχώρησε από την Κωνσταντινούπολη επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου για επίσκεψη στο Άγιον Όρος και στις Μονές των Μετεώρων. Το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, το εκτενές θα το ακούσετε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. We'll be right back.